Αυτά που θα πούμε τώρα είναι αφιερωμένα σε όσους πιστεύουν ότι τα πράγματα στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερο από ό,τι είναι στην Τουρκία. Άρα, για να καταλάβουμε λίγο το πλαίσιο σύγκρισης. Όταν λέμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα στην Ελλάδα και είναι εύκολα στην Τουρκία, οφείλεται στο πολύ απλό γεγονός ότι δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται στην Τουρκία. Άρα, ένα ενδεικτικό νούμερο που αφορά ειδικά την Κωνσταντινούπολη είναι το εξής. Οι τιμές για την ενοικίαση σπιτιών, διαμερισμάτων, ό,τι θέλετε, στην Κωνσταντινούπολη έχουν ανεβεί κατά 77% σε ένα χρόνο. Αυτό, άμα το πούμε με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να είναι απλώς ένα νούμερο και δεν το καταλαβαίνουμε καλά. Απλώς είναι ενδεικτικό, εφόσον έγινε ένα αφιέρωμα για αυτήν την κυρία, ότι ουσιαστικά η διευθύντρια της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας αναγκάστηκε να μετακομίσει γιατί δεν μπορούσε να βρει διαμέρισμα και τελικά επέστρεψε στους γονείς της για να μην έχει να πληρώσει τόσο μεγάλο κόστος. Δεν είναι βέβαια η απόδειξη, αλλά αυτό σημαίνει κάτι. Το άλλο είναι ότι προσπάθησε η κυβέρνηση να ορίσει, ας το πούμε, ένα ταβάνι σε σχέση με το κόστος της ενοικίασης και να μην μπορεί να ξεπερνάει το 25%, αυτό στην πραγματικότητα δημιούργησε ένα άλλο πρόβλημα, γιατί πολύ απλά οι άνθρωποι που είχαν νοικιαστές έκαναν ό,τι μπορούσαν με οποιονδήποτε τρόπο να ξεφορτωθούν τους νοικιαστές τους για να μπορούν να πάρουν ένα νέο ενίκιο, το οποίο θα τους επιτρέψει να ανεβάσουν τις τιμές. Άρα έχουμε το εξής παράδοξο, το οποίο είναι γνωστό στην Κωνσταντινούπολη. Μπορεί να έχουμε έναν άνθρωπο που να έχει 10 σπίτια και να έχουμε βέβαια αντιθέτως 10 ανθρώπους που να μένουν στο ίδιο σπίτι για να τα βγάλουν πέρα. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση, προσέξτε, στην Κωνσταντινούπολη. Δεν μιλάμε για την Τουρκία, που τα βάθη της Τουρκίας δεν έχουν καμία σχέση με την Κωνσταντινούπολη και τουλάχιστον διαφέρουν κατά 2 αιώνες όσο αφορά την εξέλιξή τους. Άρα είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας. Όχι βέβαια για να περιορίζουμε την κριτική μας, γιατί η κριτική είναι πάντοτε ωφέλιμη σε ένα πλαίσιο δημοκρατίας, αλλά για να φανταστούμε τι σημαίνει αυτή η κριτική, η οποία είναι ανύπαρτη, όταν βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο δικτατορίας.